κάνετε? Γεια σας και καλώς ήρθατε στο σπίτι μου! Καταρχάς, πρώτο πράγμα που κάνουν όλοι όσοι μπαίνουν στο σπίτι μας είναι να βγάλουν τα παπούτσια τους. Παντουφλίτσες. Όλοι μπαίνουμε στο σπίτι. Υπάρχει αυτή εδώ η γωνίτσα. Θέλαμε να έχουμε κάπου να βάζουμε τα παπούτσια μας και τα μπουφάν μας μόλις μπαίνουμε. Για να μην υπάρχουν πάντα παπούτσια δεξιά και αριστερά. Και βρήκαμε αυτό το έπιπλο από Use. Πολύ οικονομικό. Εντάξει, δεν έχει και την καλύτερη ποιότητα, είναι η αλήθεια. Αλλά είναι μια χαρά, χωράνε αρκετά παπούτσια εδώ μέσα. Δεν θα το ανοίξω γιατί γίνεται πανικός. Πάνω εδώ πέρα έχουμε διάφορα κλειδιά, γιατί ο Γιώργος τα έπαιρνε και τα έκρυβε και τα έκανε διάφορα. Λοιπόν, μετά είναι η τραπεζαρία. Δεν τρώμε γενικά πολύ εδώ, τρώμε χύμα στο σαλόνι. Θέλαμε γενικά ένα μεγάλο τραπέζι για γιορτές και τέτοια πράγματα και έχει χρησιμεύσει την αλήθεια, γιατί Χριστούγεννα και γενέθλια και τα λοιπά τα κάναμε εδώ και καθίσαμε όλοι στο τραπέζι σαν φυσιολογικοί άνθρωποι. Η τραπεζαρία την πήραμε από Πελιγρένη, έπιπλα Πελιγρένη, κάπως έτσι λέγεται, είναι στην Αλίμονα μαγαζί. Και τις καρέκλες τις πήραμε από τα Εντός, όπου σας είχα δείξει σε ένα προηγούμενο βλογκάκι που είχαν έρθει και τις συναρμολόγησα. Συνεχίζουμε από αυτή την πλευρά του σπιτιού, απέναντι την τραπεζαρία. Αυτό το έπιπλο το έχει φτιάξει ο πατέρας μου. Το είχαμε από το προηγούμενο σπίτι και ευτυχώς γενικά τέλειξε πάρα πολύ με τα έπιπλα και τα χρώματα που ήθελα το σπίτι. Γενικά δεν ήθελα χρώμα μέσα στο σπίτι. Ήθελα πολύ υγιεινά χρώματα, άσπρο, καφέ. Στο προηγούμενο σπίτι είχαμε γκρι τοίχο, γκρι κουρτίνες, κόκκινο καναπέ. Γενικά είχαμε ένα σωρό χρώματα και είχα δεσμευτεί πάρα πολύ. Αυτές οι κορνίζες είναι από Decennio. Αυτό εδώ είναι από Διάφανο. Και αυτό εδώ το φωτιστικό είναι από το Scrooge. Το παραγγείλαμε, μου το έκανε δώρο η κουμπάρα μου. Συνεχίζουμε προς το σαλόνι. Εδώ είναι ο χώρος που καθόμαστε πιο πολύ σε όλο το σπίτι. Γενικά εγώ ήθελα έναν καναπέ να το απολαμβάνω, να μπορώ να κοιμάμαι στον καναπέ, να μπορεί να κάθεται αρκετός κόσμος πάνω στον καναπέ, για να καθόμαστε εδώ μπροστά από το τζάκι. Γενικά με το τζάκι εμείς έχουμε λίγο τρέλα, μας αρέσει πάρα πολύ, το ανάβουμε σχεδόν κάθε βράδυ. Μέχρι τον Μάιο το θα τα ανάβουμε, πιστεύω. Πάλι ο καναπές είναι από το ίδιο μαγαζί που πήραμε και την τραπεζαρία. Είναι μπέζ, είναι αλέκεστος, οπότε ό,τι και να πες πάνω, καθαρίζεται πολύ εύκολα. Και βγαίνουν κιόλας και τα καλύματα, οπότε τα βάζω στο πλυντήριο. Αυτό εδώ το τραπεζάκι είναι πάλι από Εντός και αυτά τα μπικιντάκια από Use. Το φοβόμουν πάρα πολύ το τραπεζάκι όταν το παρήγγειλα με τον Γιώργο που είναι μικρός κτλ. Αλλά πραγματικά δεν είχα κανένα πρόβλημα, γιατί δεν έχει πολύ δυνατές γωνίες. Δηλαδή ένα τετράγωνο γωνικό τραπέζι θα ήταν πολύ χειρότερο. Εδώ έχω ένα καναθάκι με κουβερτούλες για όλους, να έχουν όλοι να σκεπάζονται όταν κρυώνουνε. Αυτό εδώ το έπιπλο σας το είχα δείξει πάλι σε ένα πιο παλιό βίντεο που είχε έρθει ένας μαγικός και μας το είχε φτιάξει. Το ηχείο μας που βάζουμε μουσική κάθε μέρα, δυνατά, χορεύουμε, έχουμε τρέλα και με τη μουσική. Συνεχίζουμε προς την κουζίνα, όπου είναι το δικό μου αγαπημένο μέρος στο σπίτι. Είναι ο χώρος μου, θα μπορούσα να πω, γιατί εγώ μαγειρεύω, εγώ κάνω όλα τα φαγητά για τον Γιώργο, για τον Νίκο, για τους φίλους μας. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω. Τώρα είναι υπερβολικά καθαρή, υπερβολικά άδεια, δεν είναι έτσι κάθε μέρα. Αλλά γενικά προσπαθώ να είναι τακτοποιημένα, να μην έχω πολλά πολλά πράγματα, δεν μπορώ να βλέπω πολλά πράγματα παντού. Το παιχνίδι του Γιώργου, όταν τυχαίνει να βλέπω εδώ κανένα παιχνιδάκι να ξεφεύγει, τρελαίνομαι. Εδώ είναι το τραπέζι που τρώμε. Πρέπει να πάρουμε άλλη μια καρέκλα γιατί είμαστε τρεις, δεν είμαστε δύο. Και τώρα κάπως τα βολεύουμε με ένα σκαμπουδάκι.
Οπότε είναι να πάμε να πάρουμε άλλη μια καρέκλα, γιατί ο Γιώργος τελείωσε με το καρεκλάκι που καθόταν. Κάθεται κανονικά στο τραπέζι μαζί μας και τρώμε σαν μεγάλοι άνθρωποι. Εκεί πάνω έχω διάφορα καλαθάκια. Γενικά ήθελα πάρα πολύ να φτιάξω το πάνω μέρος, γιατί δεν έχει πολλά δουλάπια και ήθελα να εκμεταλλευτώ κάπως αυτό το χώρο. Και εκεί πάνω σε αυτό το καλάθι έχω βάλει όλα τα βιβλία μαγειρικής που έχω. Δίπλα έχω κάτι βαζάκια και εκεί πέρα έχω διάφορα έξτρα ποτά που είχαν μείνει εκτός. Αυτά τα φωτιστικά σας τα είχα πει στο προηγούμενο βιντεάκι. Θα σας έχω το link κάτω στην περιγραφή για αυτό το βιντεάκι, γιατί γενικά έχω διάφορα πραγματάκια που έλεγα για το σπίτι, οπότε θα σας έχω το link κάτω στην περιγραφή. Τώρα πάμε στα δωμάτια. Το σπίτι αυτό έχει 2 δωμάτια και 2 μπάνια. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γι' αυτό. Για τα μπάνια, θα σας εξηγήσω σε λίγο το λόγο. Εδώ την κορνίζα μου την πήρε η φίλη μου η Δήμητρα για το σπίτι που ήρθαμε. Και έβαλα μέσα τις φωτογραφίες που μας έχει βγάλει η Δήμητρα πάλι με τη Φανή στη βάφτιση του Γιώργου. Γιατί είναι το δωμάτιο του Γιώργου και από εκεί θα δείτε τι έχω βάλει, που είναι το δικό μας δωμάτιο. Και τέλος πάντων, ερχόμαστε στο δωμάτιο του Γιώργου, το οποίο σας το έχω ξαναδείξει σε ένα άλλο βιντεάκι και σας λέω πολλές λεπτομέρειες που έχω πάρει διάφορα πράγματα, δεν θα σας τα πω σήμερα, οπότε σας έχω και αυτό το βίντεο κάτω στην περιγραφή, να πάτε να το δείτε. Έχει άπειρα βιβλία ο Γιώργος, γιατί είχα πάρα πολλά δικά μου βιβλία που είχε κρατήσει η μαμά μου και τα έφερα εδώ, γιατί ήταν πολύ ωραία βιβλία, τα περισσότερα με πριγκίψεις της Disney. Εντάξει, είναι όλα αυτά εδώ τα βιβλία και έχει και από εκεί κι άλλα. Εδώ το κρεβάτι του, άμα δεν έχετε δει το βίντεο, κατεβαίνει αυτό εδώ, είναι από IKEA και έχει το δικό του μικρό σπιτάκι. Γενικά πάλι και στο δωμάτιο του Γιώργου δεν ήθελα πολλά χρώματα και επειδή λίγο βιαστήκαμε. Εγώ βασικά ήξερα τι ήθελα, απλά ο Νίκος έλεγε ότι θα είναι τελείως άχρωμο, δεν θα έχει καθόλου χρώματα. Οι κουρτίνες θα τις ήθελα άσπρες. Γενικά δεν ήθελα να βάλω τίποτα σε χρώμα στο οτιδήποτε, γιατί ήξερα ότι τα παιχνίδια του από μόνα τους έχουν πολύ χρώμα, οπότε θα έδινα πολύ χρώμα μέσα στο δωμάτιο. Χρώμα. Εδώ είναι το κρεβατάκι του, η φωλίτσα του. Ηρεμούμε πάρα πολύ εδώ μέσα. Και ο Γιώργος, του αρέσει πολύ να κοιμάται στο κρεβάτι του. Το έχουμε βάλει εδώ φωτάκια να είναι σαν αστεράκια. Και διαβάζουμε παραμύθια και κοιμόμαστε και εμείς μαζί, γιατί είναι αρκετά μεγάλο και χωράμε, αλλά μετά εμείς φεύγουμε. Εδώ είναι ένα καλαθάκι με διάφορα παιχνίδια και το πιάνο του, το μικρό μου το πιανάκι του. Εδώ μέσα είναι όλα του τα παιχνίδια, πλαστελίνες, κοινοπολιές, παιχνίδια πολλά. Θέλω όσο γίνεται να τα έχω κρυμμένα, γιατί γενικά δεν μπορώ να βλέπω πολλά πράγματα. Από εδώ είναι ένα ευχολόγιο που είχα φτιάξει για τα δεύτερα του γενέθλια, πέρυσι το καλοκαίρι, και είχαμε μια Polaroid κάμερα και έβγαζαν οι καλεσμένοι μας και οι φίλοι μας φωτογραφίες και τις κρεμάγαμε. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε μετά στο μπάνιο, το κύριο μπάνιο, το μεγάλο το μπάνιο. Ερχόμαστε στο μπάνιο εδώ, όπου είναι το μπάνιο το δικό μου και του Γιώργου. Γενικά παντού έχει δικά μου πράγματα. Εδώ βάφομαι, εδώ περιποιούμαι τον εαυτό μου, εδώ τα κάνω όλα. Μπανιέρα, ήθελα πάρα πολύ να έχω μπανιέρα στο σπίτι, γιατί στο προηγούμενο σπίτι είχαμε ντουζ, σαν ντουζ ήταν τέλος πάντων, δεν ήταν μπανιέρα. Και είχαμε τόσο πολύ την ανάγκη να έχουμε μια μπανιέρα για να μπαίνουμε μέσα και να τη γεμίσουμε. Ζήτημα την έχουμε γεμίσει 2 φορές. Πιάζει. Ένα πολύ ωραίο tip που έχω να σας δώσω είναι να βάζετε ευκάλυπτο στην μπανιέρα σας. Δίνει απίστευτη μυρωδιά στο μπάνιο όταν βγαίνουν οι υδρατμοί και η υγρασία κτλ. Αυτό. Και είναι και πάρα πολύ όμορφο. Και δεν παθαίνει τίποτα. Το έχω εκεί 1,5 μήνα. Μετά ερχόμαστε στο άλλο μπάνιο. Γενικά η διαρρύθμιση δεν θα έλεγες ότι είναι τρομερή λόγω του ότι είναι 2 μπάνια το ένα πέραντε το άλλο. Αλλά μας έχει βολέψει γιατί έχουμε κάνει ότι το ένα μπάνιο είναι δικό μου, το άλλο μπανάκι βεσέ είναι του Νίκου. Είναι αυτό εδώ το μπανάκι. Έχει όλα του τα πράγματα εδώ, δεν έχει πολλά βέβαια, αλλά έχει όλες τις κρέμες και τα λοιπά μέσα στο βεσέ. Έχουμε βολευτεί τόσο πολύ, γιατί εκείνος έρχεται εδώ, δεν τον ενοχλώ εγώ, γιατί εγώ είμαι το πρόβλημα. Γιατί εκείνος θέλει 5 λεπτά για να ετοιμαστεί, ενώ εγώ θέλω κανένα 20 λεπτό, 1 ώρα, 45 λεπτό.
Αυτό, οπότε γενικά έχουμε ξεχωριστούς χώρους. Εδώ λοιπόν, λόγω του τι είναι το δωμάτιό μας, έχω βάλει δικές μας φωτογραφίες, δική μου και του Νίκου από το γάμο μας. Αυτό να το κοιτάτε, έρχεσαι λίγο, δεν πειράζει. Απλά είναι ολόκληρη τη διαδικασία να το ξαναβγάλω. Και πάμε λοιπόν στο τελευταίο δωμάτιο του σπιτιού, που είναι το δωμάτιό μας. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε χαρεί τόσο πολύ, δεν καθόμαστε τόσο στο δωμάτιο, καθόμαστε πιο πολύ στο σαλόνι. Πιο πολύ ερχόμαστε εδώ για να κοιμηθούμε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο στο δωμάτιο. Πέρα από τα αυτοκόλλητα εδώ. Οπότε περάστηκε στο δωμάτιο. Αυτό λοιπόν είναι το δωμάτιό μας. Πάλι το ήθελα άσπρο. Άσπρο. Δεν ήθελα χρώματα, δεν ήθελα ούτε καφέ να έχω για το ξύλο, αλλά τελικά ταιριάξανε πολύ καλά όλα μεταξύ τους, γιατί είχαμε αυτό το φωτιστικό από το προηγούμενο σπίτι που είναι ανεμιστήρας και πάλι έχει βολεύσει πάρα πολύ το καλοκαίρι. Βολεύει υπερβολικά πολύ, γιατί εγώ δεν μπορώ να κοιμάμαι με κοντίσιον και αυτό δίνει μια έτσι ωραία δροσιά στο δωμάτιο το καλοκαίρι. Αυτή εδώ η σιρτεριέρα είναι από τα IKEA. Ο καθρέφτης είναι από Yusk, αυτό είναι από ένα μαγαζί, δεν θυμάμαι ποιο. Αυτό είναι από Jumbo, τα λούδια Jumbo, γενικά είναι διάφορα πραγματάκια. Σεντόνια πάλι ήθελα λευκά, όλα μας τα σεντόνια και οι υπακλωματιστικές είναι άσπρες. Ήθελα να νιώθω ότι το δωμάτιό μου είναι σαν να μπαίνω σε ένα ξενοδοχείο και κοιμάμαι στο ξενοδοχείο. Έχουμε πάρει και ένα πάρα πολύ ωραίο πάπλωμα, πάλι σας το έχω σε ένα βιντεάκι. Είναι από το Madame Coco. Δεν ξέρω πού έχει σε όλη την Ελλάδα. Εδώ το κομοδίνο σας το είχα δείξει. Αυτό εδώ είναι από Zara Home και το στόλισα κάπως έτσι. Βρήκα αυτό το ξυπνητήρι από Octopus, από εκεί το πήρα. Και αυτά τα άλλα ποικιλίδακια είναι από Jumbo. Αυτά τα φωτάκια τα είχα πάρει από το Πράκτικε πριν 2 χρόνια, 3 περίπου. Και αυτό το αυτοκόλλητο είναι από Sticky. Αυτά και τα ραφάκια είναι από Yusk και όλα τα μπιχλιμπίδια μαζί και τα στολίδια. Και πάμε στον πίνακα που έχουμε στο δωμάτιο, που όσοι με παρακολουθείτε γενικά ξέρετε τι είναι, αλλά για όσους δεν ξέρετε, αυτό εδώ το είχαμε στη βάφτιση του Γιώργου, ήταν το ευχολόγιο πάλι της βάφτισης του. Γενικά εγώ με τις φωτογραφίες έχω ένα θεματάκι, μιας και είμαι φωτογράφος. Τέλος πάντων, είχα τυπώσει διάφορες φωτογραφίες από τη μέρα που γεννήθηκε μέχρι τη μέρα που έγινε η βάφτιση και τις είχα σε ένα κουτάκι σε στυλ Polaroid. Είχα ζητήσει από το φωτογραφείο να τις κάνω σε στυλ Polaroid και ο καθένας έγραφε από μια ευχή κάτω από τη φωτογραφία και πραγματικά το κάνει τόσο ιδιαίτερο όλο αυτό και έρχονται πολλές αναμνήσεις στο μυαλό μας και είναι πάρα πολύ όμορφα. Κάπου εδώ θα τελειώσει το φόντου, γιατί δεν έχω να δείξω κάτι άλλο. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μου και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γενικά, ό,τι απορίες έχετε από διάφορα πράγματα και που είδατε, γράψτε μου κάτω στο σχολείο και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλους. Φιλιά πολλά σε όλους!